Πάμε να αλλάξουμε εντελώς κλίμα, να αφήσουμε έτσι τα γκρίζα και τα δυσάρεστα και να πάμε στα όμορφα, στα ευχάριστα, στα αυτά που εξακολουθούν να συμβαίνουν σε αυτό τον τόπο, παρότι έτσι η κρίση μας έχει γονατίσει και μας έχει και κάνει να τα βλέπουμε όλα γκρίζα. 11ος δρόμος στα Χνάρια του Μίνωα θα γίνει εδώ στην πόλη του Ηρακλείου το επόμενο διάστημα και εμείς φιλοξενούμε τους κατάλληλους ανθρώπους για να σας δώσουμε όλες τις λεπτομέρειες αυτού του δρόμου υπεραποστάσεων, στο οποίο, όπως λένε οι πληροφορίες, θα δώσουν το παρόν σπουδαίοι αθλητές από ολόκληρη την Ελλάδα και όχι μόνο. Θα πω αμέσως καλησπέρα στους καλεσμένους μας. Είναι ο κύριος Βαγγέλης Πολάκης, υπεύθυνος της διοργάνωσης, η κυρία Ρένα Τζοράκη, υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων, και ο κύριος Σπύρος Καμπαξής, επίτιμος πρόεδρος του Συλλόγου Μαραθωνοδρόμων Κρήτης και βεβαίως και μέλος της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας. Καλησπέρα και στους τρεις σας. Να ξεκινήσουμε με την κυρία της παρέας. Που είναι και συνάδελφος. Που η οποία είναι και η συνάδελφος βεβαίως. Ουσιαστικά επιχειρείται για μια ακόμη φορά να ενωθούν τα δύο παλάτια από την Κνωσό στη Φεστό ή αντίστροφα, ίσως να μην το θυμάμαι καλά. Πείτε μας για την προσπάθεια αυτή που δεν είναι καινούργια. Είναι για 11η συνεχή φορά, έχει αγαπηθεί ιδιαιτέρως και έχει σπάσει κατά πολύ τα σύνορα της Κρήτης. Ναι, καλώς σας βρήκαμε καταρχήν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Αυτός ο δρόμος είναι ο 11ος δρόμος στα Χνάρια, όπως είπατε και εσείς, του Μίνωα, και είναι μια προσπάθεια να αναβιώσει ο Έλληνας και να θυμηθεί την ταυτότητά του και την ελληνικότητά του σε μια εποχή που η λύθη μας έχει καταβάλει. Mm-hmm. Θα προσπαθήσουμε να αναβιώσουμε τους αγώνες, γιατί από εδώ ξεκίνησε ο αθλητισμός, με τους ημεροδρόμους που από εδώ, από την Κνωσό και μετά πήγανε στην Ολυμπία. Στις 7 η ώρα το πρωί, στις 1:12 την Κυριακή, θα γίνει η εκκίνηση από τους ποδηλάτες από την Κνωσό προς τη Φεστό, 70 χιλιόμετρα, και στις 7:30 το πρωί θα γίνει ο όρκος των αθλητών με την ανάκρουση τυμπάνων. 4 ιέριες θα ντυθούν με τους χιτώνες τους λευκούς, θα κάνουμε σπονδί στους θεούς, συγκεκριμένα στον Κρυταγενή Δία, στο συμπαντικό θεό της αγάπης. Μην νομίζετε ότι είμαστε οπαδοί του Δωδεκάθεου, απλώς θα αναβιώσουμε. Ακολουθείτε ένα τελετουργικό. Το τελετουργικό, μέσα από τα ιστορικά μας στοιχεία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι όσοι βρεθούν εκεί θα έχουν την ευκαιρία να δουν μια πολύ εντυπωσιακή διαδικασία όσον αφορά την έναρξη. Θα ήθελα να πάμε και στον κύριο Πολάκη. Είναι μια εκδήλωση που σίγουρα είναι για γερά νεύρα, το γερά νεύρα εισαγωγικά, για αυτούς που θα τρέξουν. Γιατί είναι χειμώνας, υπάρχουν αντίξωες καιρικές συνθήκες και υπάρχει μια διαδρομή που είναι δύσκολη. Όμως, ανάμεσα στους αθλητές, υπάρχουν και αθλητές που, θα το πω έτσι λίγο λαϊκά, δεν μασάνε. Ακριβώς όπως τα λέτε, είναι. Θα καλύψουν τον αγώνα 20 αθλητές από την υπηρωτική Ελλάδα και 15 κρητικοί αθλητές. Mm-hmm. Αυτοί λοιπόν οι αθλητές επιτελούν άθλο αυτή τη στιγμή, διότι δεν είναι μαραθώνιος, είναι υπερμαραθώνιος. Και θα μπορούσαμε να τον ονομάσουμε άθλος στα Χνάρια του Μίνωα. Άλλωστε, ο κύριος Καμπαξής μπορεί να μας πει καλύτερα, είναι και ο αδελφός σας που συμμετέχει, ένας παγκόσμιος μαραθωνοδρόμος, με σημαντικές διακρίσεις, κύριε Καμπαξή. Και νομίζω ότι οι λάτρεις του συγκεκριμένου αθλήματος, αλλά και αυτοί που δεν γνωρίζουν πολλά, θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά κάτι πολύ σημαντικό και πολύ μεγάλο για τα δεδομένα της Κρήτης. Το σημαντικό είναι, αφού σας καλησπερίσω και ευχαριστήσω το κανάλι σας, που για μια ακόμη φορά είναι κοντά στο σύλλογό μας, να σας πω ότι έχουμε την τιμή κάθε χρόνο νικητές να είναι Κρήτες αθλητές. Ο Παντελής κατέχει το ρεκόρ με 8 συνεχείς νίκες. Πέρσι νικητής ήταν ο Σιφάκης, ο Μανώλης, ο οποίος είναι αθλητής του συλλόγου μας, δύο σπουδαίοι αθλητές. Ο αδελφός μου, και δεν το λέω επειδή είναι αδελφός μου. Όχι, φέτο, έχει τις διακρίσεις που μιλάνε από μόνες τους, κύριε Καμπαξή. Φέτο ο Παντελής συμμετείχε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υπεραπόστασης και στο Πανευρωπαϊκό, εκπροσωπώντας όχι μόνο την Κρήτη μας και το Σωματείο, αλλά και ολόκληρη την Ελλάδα. Θέλω να σας πω για το συγκεκριμένο αγώνα ότι η ομοσπονδία στην οποία είμαι και εγώ μέλος, ο ΔΣ, η οποία είναι για το μαζικό αθλητισμό και την υπεραπόσταση, ενισχύει αυτή την προσπάθεια μέσω εμού. Εγώ είμαι επίτιμος πρόεδρος του Συλλόγου Μαραθωνοδρόμου Κρήτης, δεν μετέχω στο ΔΣ, αλλά είμαι παρόν σε όλες τις εκδηλώσεις του Συλλόγου μας, βοηθώντας με την πείρα μου. Και φυσικά ο Βαγγέλης, ο κ. Πολάκης, ο οποίος είναι υπεύθυνος της διοργάνωσης, ένα τέτοιο μεγάλο αγώνα που, από ό,τι προείπε και ο κ. Πολάκης, πρόκειται περί άθλου, γιατί φανταστείτε το να ξεκινήσει κανείς τα 70... Πόσες ώρες
στο περίπου έτσι υπολογίζεται. Οι πρώτοι νικητές κάθε χρόνο είναι κοντά στις 4,5 ώρες. Πέρσι, λόγω του που είχαμε λίγο αντίξεως καιρικές συνθήκες, πήγανε στις 5. Φανταστείτε όμως, υπάρχουν αθλητές οι οποίοι θα τρέξουν 5 ώρες και κάποιοι θα κάνουν 10 το διπλάσιο. Και για τους φίλους ποδηλάτες, που η κυρία Τζοράκη είπε πριν, υπάρχουν δύο διαδρομές. Η μία θα ξεκινήσει 7 η ώρα από την Κνωσό, θα πάει Φεστού και θα επιστρέψει 140 χιλιόμετρα. Και τα 70 χιλιόμετρα, οι οποίοι θα κάνουν κάποιοι άλλοι φίλοι ποδηλάτες, που θα τρέξουν από τη Φεστό μαζί με τους αθλητές μέχρι την Κνωσό. Επίσης, δεν είπαμε το σημαντικότερο βεβαίως και να ρωτήσουμε την κυρία Τζοράκη, επειδή ρωτάνε οι τηλεθεατές, πότε θα γίνει. Θα γίνει την Κυριακή αυτή, 1η Δεκεμβρίου, σε δύο μέρες. Κυρία Τζοράκη, να ρωτήσω κάτι. Έτσι, μας περιγράψατε το πώς θα ξεκινήσει η συγκεκριμένη μέρα με πολύ εντυπωσιακό τρόπο. Πώς θα κλείσει, φαντάζομαι ότι κάτι θα έχετε και, και το κλείσιμο θα είναι υπέροχο, γιατί θα πάρουν οι αθλητές, όλοι που θα λάβουν μέρος στους αγώνες, αντί για κόκκινο ελέας, όπως γινόταν παλιά στους Ολυμπιακούς αγώνες και στεφανωνόταν οι αθλητές, ένα κλάδο ελέας και θα το εναπαθώσουν στο παλάτι της Κνωσού. Μάλιστα θα έρθει ένα συνεργείο από το BBC για να καλύψει τους αγώνες. Άρα ξεπερνάει τα σύνορα της Κρήτης και της Ελλάδος. Και της Ελλάδος, και θα είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό αυτό. Για... Και να πούμε βεβαίως ότι στηρίζει την προσπάθεια Δήμος Ηρακλείου, Δήμος Φεστού, Δήμος Γόρτινας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα από αυτούς τους Δήμους θα περάσουν, κύριε Πολάκη, οι αθλητές. Επομένως, όσοι βρίσκονται σε αυτές τις περιοχές θα μπορούν συγκεκριμένες ώρες να δουν τη διαδικασία να περνάει από το δικό τους σημείο, από τον τόπο κατοικίας. Σωστά. Βέβαια, σωστά. Οι αθλητές θα ξεκινήσουν από τη Φεστό μέχρι τη Γνωσό. Έχουμε τα περάσματα από τους Δήμους. Ουσιαστικά είναι ο κάθετος οδικός άξινος του Ηρακλείου. Θα διασχίσουν όλο τον κάθετο δικό άξινο του Ηρακλείου. Μία παρένθεση. Εκτός του κομμάτι, φεύγοντας από την Αγία Βαρβάρα, το καινούριο κομμάτι της Εθνικής. Θέλοντας να αποφύγουμε, επειδή υπάρχουν μεγάλες ταχύτητες των αυτοκινήτων, θα παρακάμψουμε και θα πάμε από Αυγενική Βενεράτο και θα ξαναδούμε μετά. Τον παλιό δρόμο. Να περάσουμε και από τα δύο αυτά. Καλή επιτυχία στους αθλητές. Να είστε καλά. Θα σας περιμένουμε και εσάς. Σίγουρα θα προσπαθήσουμε να το καλύψουμε. Νομίζω ότι εκεί θα είναι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα κάνουμε μια έκκληση στους φίλους οδηγούς εκείνη την ημέρα. Μια έκκληση να είναι προσεκτική, διότι. Φαντάζομαι και η τροχιά βεβαίως θα έχει το δικό της ρόλο, έχει ενημερωθεί. Αλλά σε κάθε περίπτωση, πολύ σωστά λέτε, η οδηγική συμπεριφορά είναι το Α και το Ω και η οδηγική πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική. Έχουμε το χρόνο να κάνουμε ένα ευχαριστήριο. Να ευχαριστήσουμε τους τρεις Δήμους οι οποίοι συμμετέχουν, την ελληνική αστυνομία και τους Σαμαρίτες και την πολυπληθή Οργανωτική Επιτροπή του Συλλόγου Μαραθωνοδρόμου Κρήτης. Να είστε καλά, καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ.